Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα, τι κάνετε, περάστε μας. Ελάτε να δείτε το νέο μου σπίτι. Από εδώ μπαίνουμε στο σπίτι, λοιπόν, εδώ είναι η πόρτα. Εδώ έχει έτσι μια ντουλάπα που έχουμε μερικά πραγματάκια. Εδώ πέρα μια αποκλειστοθήκη να είμαστε λίγο συμμαζεμένοι όσο γίνεται. Ένας καθρέφτης για το outfit check της ημέρας πριν βγούμε έξω. Και έτσι σύντομα περνάμε στο υπόλοιπο σπίτι. Και πάμε στο πρώτο δωμάτιο, το οποίο είναι το γυμναστήριο slash αποθήκη. Είναι λίγο έτσι, λίγο από όλο ένα δωμάτιο πασπαρτού. Στην ουσία εδώ πέρα έχουμε τον πάγκο της γυμναστικής, τον οποίο χρησιμοποιώ με μια καλή συχνότητα πλέον. Κάποια τρίποδα, κάποια τέτοια πραγματάκια εκεί πίσω, έτσι green screen, τρυποδάκια τέτοια. Και εδώ πέρα είναι το πρώτο set από ντουλάπες που έχει το σπίτι, το οποίο είναι φανταστικό, έτσι εντυχισμένο. Και έχει, χωράει πολύ πράγμα εδώ. Έχω έτσι κάποιες ζακετούλες, κάποια φουτεράκια εδώ πέρα, έτσι. Χάρη, ποιο είναι το αγαπημένο κομμάτι στην ντουλάπα? Εδώ πέρα έχω μόνο φούτερ, οπότε πρέπει να διαλέξω την αγαπημένη μου φούτερ. Αλεξάνδερ Μακουίν. Απλή, μαύρη έτσι, αλλά είναι φυτάρι ωραία, είναι τόσο όξο, μου αρέσει πολύ αυτή η φούτερ. Λίγο storage. Και εδώ λίγα κάποια πιο γραφειακά, έτσι λίγο μηχανές, λίγο τέτοια, λίγο green screen, διάδρομος. Είναι λίγο έτσι ένα multi-use δωμάτιο. Αλλά εντάξει, κυρίως είναι γυμναστήριο αυτό το δωμάτιο. Και πόσο επαναλήψεις κάνεις στον πάγκο? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Είμαστε εντάξει, θα γυρίσουμε για βίντεο. Έχω γίνει τέρας, έτσι. Πάμε στο master bedroom. Είναι λίγο πράγματα που μου είχαν μείνει και τα έβαλα εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αυτή η σεκταριέρα, ας πούμε. Την είχα, λέω, μην την πετάξω. Την έβαλα εδώ πέρα, την ακούμπησα. Αλλά το fresh πράγμα αυτού του δωματίου που είναι το πιο proud είναι αυτή η κρεβατάρα εδώ πέρα. Εδώ μπορούν να γίνουν ωραία πράγματα. Ωραία προτσεκτάκια. Και ωραία ύπνη σίγουρα. Και με ποιον ήχο κλείσει ξυπνά? Με ποιον ήχο κλείσει ξυπνάω, ε. Ήθελα κάτι να με κάνει motivate μόλις ξυπνάω, δηλαδή να ξυπνάω με ένα vibe. Κανένας δεν μου χάρισε τίποτα. Σου κίνησα τον πάτο όλα δύσκολα. Πάση μας κοτσάρουνε. Τόσο εγώ. Κρεμάστερ εδώ πέρα με τα πιο έτσι, ρούχα που έχω φορέσει και θα ξαναφορέσω. Και εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό πίσω μπαλκονάκι το οποίο συνδέεται και με το δίπλα δωμάτιο του γυμναστηρίου. Το οποίο είναι τόσο όσο μ' αρέσει. Μπαίνει έτσι λίγο φως το πρωί, σαν να σε ξυπνήσει, αλλά όχι να σε ενοχλήσει. Και ένα κοντίσιον έχουμε βάλει εδώ. Να πω ότι το σπίτι το πήρα εντελώς άδειο, ό,τι θα δείτε είναι το έχω βάλει εγώ. Τα μόνα που είχε ήταν τα μπάνια και η κουζίνα, η πάγκη. Όλα τα άλλα ηλεκτρικές συσκευές και τέτοια τα πήρα εγώ τώρα που μπήκα. Και έχει περίπου ένα μήνα που είμαι εδώ τώρα, 1,5. Εδώ έχουμε την τηλεόραση και από κάτω αυτό που είχα πίσω μου στο στούντιο, το έπιπλο. Το οποίο είναι έτσι για να αφήνω λίγο μπιχλιμπίδια και κολπάκια. Και εδώ έχουμε άλλη μια τρίφυλλη εντυχισμένη ντουλάπα. Έτσι που έχω λίγο τα πιο καμισάκια, μπλουζίτσες, τέτοια. Για δείξω μας τα αγαπημένα σου πουκάμισο. Το αγαπημένο μου πουκάμισο. Ντάμε, αυτό είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Αυτό είναι λίγο έτσι ένα ιδιαίτερο πουκάμισο, θα έλεγα. Δηλαδή, σίγουρα όταν με βλέπεις με αυτό, δεν με ξεχνάς. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις, το ξυπνήσεις? Το πρώτο πράγμα το ξυπνήσω. Συνήθως, όταν ξυπνήσω, το πρώτο πράγμα πρώτο που θα κάνω είναι έτσι να ανοίξω το κινητό. Και άμα δεν έχει κάτι σημαντικό, να μπω έτσι στο TikTok να κάνω 5 scrolls. Και αφού σηκωθώ το κρεβάτι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω φυσικά είναι να πάω στο μπάνιο. Αυτό είναι το πρώτο μπάνιο του σπιτιού, έχει δύο, αυτό είναι το μεγάλο μπάνιο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να παραδεχτώ ότι για τα μπάνια του σπιτιού δεν είμαι και τόσο έτσι, χαρούμενος και excited. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τα φτιάξω. Αλλά για την ώρα εντάξει, απλά έχω βάλει ένα πλυντήριο, ξέρω εγώ που πήρα, έχω λίγο έτσι, εντάξει. Θα μας δείξει το skincare routine σου? Το skincare routine μου, βεβαίως. Απλά θα σας το δείξω στο άλλο μπάνιο. Έτσι για να αναβαθμίσω λίγο τα μπάνια, αποφάσισα να αλλάξω τον καθρέφτη του μπάνιου. Απλά δεν χωρούσε στο άλλο μπάνιο. Οπότε πήρα ένα full fresh καθρέφτη μπάνιο, τερματισμένο έτσι με φώτα πάνω, και ήρθε στο μικρό μπάνιο, το δεύτερο. Λίγο η αλήθεια είναι ότι κρίμα. Αλλά δεν βαριέσαι, έχουμε ένα cute μικρό μπάνιο. Δεν έχει τίποτα. Μόνο να κατουρίσεις μπορείς και άμα θες και να χέσεις φυσικά. Skin care routine λοιπόν. Αφρώτης κρέμα καθαρισμού. Έτσι εδώ. Δεν είναι κάτι φοβερό, ίσα λίγο να διατηρούμε μια φρεσκάδα στο προσωπάκι.
Ενυδατωμένος. Μετά προχωράμε φυσικά σε μία κρέμα γιόγκουρτ για το πρόσωπο. Τι γιόγκουρτ ρε μάνα. Αυτή βοηθάει στην ενυδάτωση καθώς και τη σύσφιξη για να μας βοηθήσει έτσι λίγο να είμαστε πιο fresh. Καλώς ή κακώς, ένα πράγμα έχουμε να ασχοληθούμε, πρέπει και αυτό λίγο να το προσέξουμε έτσι, οπότε βάζουμε λίγο beard cream, κρέμα μουσική, η οποία η αλήθεια την υποτιμούσα, αλλά μυρίζει υπέροχα, αλήθεια, δηλαδή φτιάχνει full τη φάση, έτσι λίγο εδώ. Δεν έχω κάνει ό,τι σπουτάμε τώρα γιατί δεν γίνεται να συνεχίσουμε. Φοβερά. Το hype όλου του σπιτιού δεν είναι σε αυτά που μόλις είδατε. Υπάρχει ένας λόγος που είδα αυτό το σπίτι και κυριολεκτικά με το που το είδα στην αγγελία το έκλεισα όσο πιο γρήγορα γινόταν. Κανόνισα πολύ γρήγορα το ραντεβού για να το κλείσω σίγουρα γιατί μπήκα εδώ μέσα και η αλήθεια είναι ότι είδα ένα βίζιο. Αλλά πάμε να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Έχουμε ένα τερματισμένο ψυγείο, αλήθεια ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα τέτοιο ψυγείο. Είναι έτσι full extra έτσι. Και έχει και νεράκι, βέβαια δεν το χρησιμοποιώ, αλλά είναι ωραίο να φαίνεται αυτό εκεί μπροστά. Και αλήθεια δεν είναι πολύ γεμάτο τώρα, αλλά θέλω να κάνω και ένα μικρό flex βέβαια, ότι πριν έρθω στο σπίτι αυτό έκανα 2-3 φορές τη μέρα παραγγελία για να φάω κτλ. Και πλέον κυριολεκτικά παραγγέλνω μια φορά στις 5 μέρες, που είναι μια μεγάλη βελτίωση και μπράβο μου γι' αυτό. Και προχωράμε στην κουζίνα μας. Εδώ έτσι ένας πάγκος λίγο με κολπάκια. Εδώ ποτηράκια έτσι τέτοια. Είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι, νοικοκυρεμένοι. Τι πρωινό σου αρέσει να φτιάχνεις? Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι στο πρωινό δεν έχω πολύ όρεξη να κάνω πολύ effort μέχρι να φάω. Οπότε θέλω κάτι έτσι quick και ωραίο. Οπότε συνήθως θα φάω έτσι γάλα με cornflakes ή αν είμαι έτσι λίγο πιο δημιουργικός μπορώ να κάνω κανένα έτσι extra saucy toast, τύπου έτσι πολλά layers έτσι sauce να το δώσω πάνω. Εντάξει, εδώ πέρα τυλαπάκια με διάφορα πράγματα έτσι χρήσιμα για κάθε σπίτι. Το μεγάλο flex είναι εδώ βέβαια που τα έχω βάλει και σαν display supermarket έτσι να τα βλέπω να τα χαίρομαι και να σκέφτομαι ότι κάποτε τα φτιάξω και αυτά. Αλλά θέλω να κάνω και λίγα μικρά έτσι, να μπω σε λίγα details σε κάποια πράγματα τα οποία εκτιμάω πάρα πολύ εδώ πέρα. Ξύλο κοπής, γιατί έρχονται μεγάλα πράγματα όσον αφορά τη μαγειρική στο κανάλι, θα τα δείτε σύντομα. Καθώς και ένα display φαγητού χρειαζόταν για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Έρχεται κάτι πολύ σώση. Επίσης, φυσικά προμηθευτήκαμε ένα air fryer, γιατί εντάξει, δεν μπορείς πλέον να έχεις κουζίνα χωρίς air fryer το 2023. Ποια είναι η αγαπημένη συνταγή στο air fryer? Μέχρι στιγμής το αγαπημένο μου ήταν τα κατεψυγμένα κεφτεδάκια. Και μετά πάμε νομίζω σε ένα από τα hottest σημεία του σπιτιού που είναι τα setup. Είναι λίγο πολύ όπως ήταν και στο στούντιο, απλά τα έχω κολλήσει και όλα είναι ακριβώς δίπλα-δίπλα. Έτσι να υπάρχει πιο καλή επικοινωνία μεταξύ των δύο setup. Εντάξει, νομίζω είναι εδώ πέρα περνάω το 80% του χρόνου στο σπίτι. Και είναι η φάση εδώ πέρα έτσι. Είναι λίγο πιο δουλειά. Τι κάνεις τις περισσότερες ώρες που κάθεσαι εδώ πέρα? Τις περισσότερες ώρες θα έλεγα ότι είναι λίγο συνεννόηση η φάση πιο πολύ. Δηλαδή πλέον εκεί έχει πάει, ειδικά με την BAM και αυτά. Αλλά εντάξει, φυσικά είναι και το να γυρίσω βίντεο, είναι όλα αυτά, παίρνουν, έχουν πολύ χρόνο. Αλλά εν τέλει αυτό δεν ξέρω, είναι λίγο πολύ. Όλα περνάνε λίγο από εδώ, από τα PC. Όλα περνούν από τα PC. Και εδώ πίσω έχουμε και αυτό εδώ πέρα το display έτσι που χρησιμοποιείται και λίγο για charging station, λίγο έτσι κάμερες τέτοια και κάποια έτσι ωραία πραγματάκια cute και λίγα nanoleafs που έπρεπε κάπου να τα βάλουμε, εντάξει κρίμα ήτανε. Ήταν και ακριβά τα μπουρδέλα. Και πάμε στο σαλόνι, το οποίο εντάξει είναι νομίζω hot as fuck, είναι τέλειο. Αλήθεια, τώρα που το βλέπω, ας πούμε, έτσι ολοκληρωμένο, είναι ακριβώς όπως θα το ήθελα. Έτσι ένας τεράστιος να πέσω καναπές είναι 3 μέτρα και κάτι, ξέρω εγώ. Με την τραπεζάρα του, με το... Τι να πω, ξέρω. Τι είναι εκείνο το τραπεζάκι εκεί πέρα? Αυτό είναι ένα τραπεζάκι καθαριστής αέρα, είναι 2-1. Και εδώ πέρα κανονικά όπως ήταν και στο στούντιο, είναι η τηλεόραση 65 που έχουμε. Το PlayStation λείπει τώρα, το έχει πάρει ο Χάρης γιατί κάει και το δικό του. Έχουμε ένα Xbox. Και φυσικά τα δύο μας φυτά, η Μπέλα και η Τζίτζι. Και το δώρο φυσικά του μεγάλου Μανώλη Κωνσταντάρα εδώ πέρα που κάθεται proudly μπροστά. Ο Δίας. Και αυτό είναι το μπαλκόνι. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο flex του σπιτιού
δεν μπορώ να σας το κάνω, γιατί έχει να κάνει με το πού βρίσκεται το σπίτι και το που κοιτάει, αλλά και το πού βρίσκεται σαν location. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να το πω, γιατί καλό είναι να μην το ξέρετε. Τώρα που έχεις τόσο μεγάλο σπίτι, φέρνεις περισσότερες φίλες. Έχει χώρο για πολύ κόσμο αυτό το σπίτι. Και πώς είναι τα περισσότερα άτομα που έχεις φέρει στο σπίτι? Τα περισσότερα άτομα πρέπει να ήμασταν γύρω στα 15 εκεί, στα unofficial εγγένεια του σπιτιού. Ο main λόγος που χαϊπάρω τόσο πολύ με αυτή τη μετακόμιση και με αυτό το σπίτι είναι γιατί μου έδωσε ένα εντελώς καινούριο vibe. Ήθελα να βγω από το vibe που είχα στο studio, που ήταν λίγο πιο gaming, πιο έτσι ένας μικρός χώρος που έπρεπε να δουλεύω εκεί μέσα και να έχω έναν χώρο τον οποίο να χαίρομαι και να ζω πιο πολύ. Και νομίζω ότι αυτός ο χώρος με έχει κάνει να το πετύχω 100% αυτό. Δηλαδή βλέπω ότι επηρεάζει πάρα πολύ τη διάθεσή μου και το vibe μου, το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει και το creativity και τα project που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχεις χάσει και μερικά κιλά, όπως βλέπουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαι και μείον 15 κιλά πλέον, και αυτό σίγουρα μέτρησε. Και σε αυτό το σημείο κιόλας να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως ακραίο στα 24 να μένω εδώ. Δεν το περίμενα, ας πούμε, κάπως. Και ήρθε λίγο πιο σύντομα από ό,τι θα το υπολόγιζα. Και σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο η πολλή δουλειά που έχω ρίξει, αλλά σίγουρα βοήθησατε πάρα πολύ και όλοι εσείς που το βλέπετε. Οπότε, thanks guys. Από εδώ θα είμαστε λοιπόν πλέον, αυτή είναι η νέα μας βάση, εδώ θα γίνονται όλα τα βίντεο, εδώ θα γίνεται όλο. Εντάξει, προφανώς όμως το σπίτι αυτό είναι τώρα μπήκα, έχει ακόμα πολύ περιθώριο εξέλιξη, να μπουν πολλά πράγματα ακόμα. Δεν θέλω να κάνω overpromise, αλλά να περιμένετε όντως πράγματα. Νομίζω ότι έκανα reset, είμαι πιο καυλωμένος από ποτέ και πιο έτοιμος να δείτε τερματισμένα πράγματα.